Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τον κύριο Χριστόδουλο Πίπη, να δούμε οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, ποιος είναι ο ρόλος τους, αν θέλετε, σε αυτό το ζήτημα με τους σκύλους και είδαμε και την υπόθεση με τον αγριόκατο. Κύριε Πίπη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχετε κληθεί σε αυτή την υπόθεση εσείς, κύριε Πίπη? Έχει κληθεί η υπηρεσία μας να πάει να ελέγξει τα ζώα τα οποία είναι μέσα στους χώρους διατήρησης που ήταν στο συγκεκριμένο χώρο, ναι. Και με, από την άποψη να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι, κατά πόσο αυτά είναι σημασμένα και είναι καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας μας. Τα συγκεκριμένα ζώα είχαν όλα μικροπλακέτες αναγνώρισης και ήταν καταχωρημένα στο μητρό της υπηρεσίας μας. Τα άλλα δύο, όπως ήδη έχετε μάθει, είναι χωρίς μικροπλακέτες αναγνώρισης και δεν είναι... Το ένα, το άλλο το ψάχνουμε. Ναι, εντάξει, το ένα είναι χωρίς και το άλλο, το φυσικό επόμενο θα ήταν και το ένα, μάλιστα, είναι και το άλλο, το πιθανότερο. Ωραία, έπρεπε, είναι αρμοδιότητα ποιου, κύριε Πίπη, έτσι να καταγράφει στη... Ποιο θέμα είναι αρμοδιότητα ποιου, η σήμανση του ζώου? Όχι, όλοι οφείλουν να, όποιοι έχουν σκύλους να τους βάζουν αυτό το τσίπ, αντιλαμβάνομαι. Είναι, αλλά αρμοδιότητα γενικά... των... Ναι. Είναι αρμοδιότητα των ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν να αποκτήσουν ένα ζώο το οποίο να φροντίζουν και να διατηρούν, ναι, τον άλλο λέω, κύριε Πίπη, τώρα αυτά τα σκυλιά που κάποιοι έτσι περίκυλοι είπαν ότι εδώ και μέρες εμφανίζονται, πού πρέπει να τηλεφωνήσει, είναι αρμοδιότητα του Δήμου, εκεί στην περιοχή που εντοπίζονται, και ποια είναι η διαχείριση στη συνέχεια? Καταρχήν, με βάση των περισκύλων νόμων, σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώνεται η Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα όρια της οποίας εντοπίζονται τα συγκεκριμένα ζώα, η οποία με τη σειρά της προβαίνει στις ενέργειες για εντοπισμό και σύλληψη των συγκεκριμένων ζώων, στην περίπτωση που αυτό είναι εφικτό να γίνει. Μάλιστα. Και ακολούθως, μετά από αυτό, γίνεται η διερεύνηση αν έχουν ακριβώς σήμανση για την αναγνώρισή τους ή όχι, και, ή εάν στην περίπτωση που δεν υπάρχει σήμανση αναγνώρισης, εάν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ότι αυτά τα ζώα ήταν ιδιοκτησία συγκεκριμένου προσώπου ή τα φρόντιζε συγκεκριμένο πρόσωπο συστηματικά και έχουν όμως αφαιθεί όπως έχουν αφαιθεί χωρίς σήμανση για αναγνώριση. Άρα, κύριε Πίπη, έτσι για να δούμε και το ρόλο των κτηνιατρικών υπηρεσιών και όσον αφορά τους οικόσιτους αλλά και τους αδέσποτους σκύλους. Ποια ακριβώς είναι, αν θέλετε? Τώρα είπετε ότι ελέγξατε, δεν έχει το μικροτσίπ ο σκύλος που μάζεψαν οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου. Άλλο, τι κάνουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες? Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο? Οι αρμόδιοι λειτουργοί ελέγχουν τι? Οι αρμόδιοι λειτουργοί, όπως σας είπα, ελέγχουν κατά πόσον τα ζώα είναι σημασμένα με microchip, ναι, και εάν είναι σημασμένα, είναι καταχωρημένα στο μητρό των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Εάν δεν είναι σημασμένα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να συγχρετηθεί πιανού η ιδιοκτησία είναι τα ζώα. Ναι, αυτός ο σκύλος χθες που τον έχετε ελέγξει και δεν έχει το τσίπ, τι θα απογίνει? Αυτό το ζώο έχει ήδη αναλυφθεί από τον Δήμο Λεμεσού, ναι, και έχει μεταφερθεί σε συγκεκριμένο καταφύγιο το οποίο διατηρεί ο Δήμος Λεμεσού για να φροντίζει τα συγκεκριμένα ζώα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίπη. Καλή συνέχεια.